σε μια κατάσταση άρνησης, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Και βασικά τώρα Γιάκη δεν ακούει τις συμβουλές των συνεργατών του. Ναι. Και χθες και προχθές εμφανίστηκε στην αίθουσα ενημέρωση του Λευκού Οίκου. Και θα έλεγα ότι προσπάθησε να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ότι ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Υποβάθμισε τη σοβαρότητα της πανδημίας. Επένεσε πάρα πολλές φορές τον εαυτό του, τα γνωστά που κάνει. Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο βασικός του σύμβουλος στα ιατρικά θέματα και ένας από τους μεγαλύτερους γιατρούς εδώ στην Αμερική, ο Δόκτωρ Άντονι Φάουτσι, έδωσε συνεντεύξεις χθες σε τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά μίλησε και μετά από τον πρόεδρο στην αίθουσα τύπου του Λευκού Οίκου. Και νομίζω ότι διέλυσε το παραμύθι του Προέδρου με τη φράση του ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει κάνει μία πρόταση στον Πρόεδρο της Αμερικής για να υπάρξει καραντίνα σε όλη τη χώρα για 14 μέρες και ότι ο κύριος Τραμπ δεν το δέχτηκε. Επίσης, πριν από 2 ώρες, ένας από τους εκπροσώπους του Λευκού Οίκου με μήνυμα στο Twitter διέψευσε ότι η χώρα θα τεθεί σε καραντίνα. Και επειδή κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες απόψε για το θέμα αυτό. Πάντως θα σας έλεγα ότι είναι μια μπερδεμένη κατάσταση, αλλά ευτυχώς έχουν δράσει οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων, των πολιτιών, έχουν δράσει ανεξάρτητα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και έτσι υπάρχει ένας έλεγχος της κατάστασης. Αν και φαίνεται ότι στη Νέα Υόρκη τα πράγματα δυσκολεύουν, ο Δήμαρχος το βράδυ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα καταστήματα, θα κλείσει τα εστιατόρια από την Τρίτη το πρωί, δηλαδή Τρίτη 9 το πρωί θα κλείσουν όλα όπως ανακοίνωσε, που σημαίνει ότι τα πράγματα στη Νέα Υόρκη μπορεί να έχουν λίγο ξεφύγει. Τώρα, αυτό που θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο ζήσαμε προχθές, το Σάββατο, υπάρχει πλέον αποφάση στο Λευκό Οίκο ότι όσοι εισέρχονται στις εγκαταστάσεις γενικά στην προεδρική κατοικία και στους χώρους των δημοσιογράφων θα υποβάλλονται σε αυτή την θερμομέτρηση για να εντοπίζονται συμπτώματα μόλυνσης από τον κορονοϊό. Γάντια, μάσκες σας δίνουνε? Όχι, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του. Ναι. Εντάξει. Ο καθένας έχει τα δικά του. Καλά, από αυτό το τεστ δεν πέρασε μόνο ένας δημοσιογράφος. Υπήρξε ένας μικρός συναγερμός, όπως καταλαβαίνετε, διότι στην αίθουσα που ήμασταν θα ερχόταν μετά από λίγο ο πρόεδρος. Τον πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο τον συνάδελφο. Έχει σημασία ότι από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα για σας, αύριο για εμάς, αυτή η θερμομέτρηση θα είναι και στο Λευκό Οίκο και στα Υπουργεία. Μάλιστα. Εντάξει. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιχάλη, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα πάμε γρήγορα στην Έλβη τη Μιχαηλίδου να δούμε τι γίνεται και στον δικό κόσμο. Σε σχέση με τον κορονοϊό, δυστυχώς. Καλημέρα. Πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τον Μπακού που βρισκόταν